Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με οικονομικές ειδήσεις. Είχαμε ακριβώς, όπως είπα, την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου μέσα στις διατάξεις που έχουν κατατεθεί. Έχουν ενταχθεί και οι διατάξεις για τις νέες ρυθμίσεις των 36-72 δόσεων, αλλά και η διάταξη για την αναβίωση των παλαιότερων ρυθμίσεων των 100 και 120 δόσεων. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικά πράγματα, θέλετε να πείτε, οι 36-72 και οι 100-120. Βέβαια και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλάμε για αναβίωση των 100 έως 120 δόσεων, δηλαδή τι εννοούμε αναβίωση, όσοι είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων κατά το παρελθόν και για οποιοδήποτε λόγο. Μετά τον Νοέμβριο του 2021 απεντάχθηκαν, έχασαν τη ρύθμιση, να το πούμε έτσι απλά. Μπορούν πλέον να επανενταχθούν μια αίτηση που θα κάνουν στην πλατφόρμα της ΑΔΕ μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, καταβάλλοντας δύο δόσεις όπως αυτές είχαν υπολογιστεί το διάστημα που στήθηκε η ρύθμιση και μεταφέροντας όλες τις υπόλοιπες δόσεις που έχουν χαθεί στο τέλος της ρύθμισης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες τις προϋποθέσεις που ίσχυαν όταν, για όσο διάστημα μάλλον, ήταν η ρύθμιση ενεργή. Δηλαδή, ουσιαστικά, αναστέλλονται τα όποια αναγκαστικά μέτρα ύφραξης έχουν ληφθεί κατά το διάστημα που είχαν απενταχθεί από τη ρύθμιση για τα χρέη όμως που αφορούν το ρυθμιζόμενο ποσό. Παράλληλα, πέρα από αυτό, γιατί οι ρυθμίσεις αυτές, να υπενθυμίσω ότι η τελευταία ρύθμιση έγινε το 2019 και η τελευταία προσπάθεια αναβίωσης της ρύθμισης ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2021. Για χρέη που δημιουργήθηκαν από 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και 1η Φεβρουαρίου του 2023 έχουμε μια νέα ρύθμιση 36 ή 72 δόσεων. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 36 ή 72 δόσεων? Είναι ακριβώς το επιτόκιο. Ή μετακινήστε λίγο, ή μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, ή βγάζετε hands free. Δεν ξέρω τι έχετε, αλλά κάτι δεν πάει καλά και δεν σας ακούω καλά και δεν σας ακούει ο κόσμος καλά. Το θέμα δεν είμαι εγώ, αν σας ακούει ο κόσμος. Τώρα ακούγομαι καλύτερα. Δεν ξέρω, θα το ρυθμίσουμε και στην πορεία. Δηλαδή θα το ρυθμίσουμε εγώ και εσείς έτσι όπως μιλάμε μεταξύ μας τώρα. Να. Να πούμε λοιπόν ποια είναι η διαφορά μεταξύ 36 και 72 δόσεων. Είναι το επιτόκιο. Το επιτόκιο που έχει η ρύθμιση, εφόσον επιλέξουμε τις 36 δόσεις, είναι το επιτόκιο που έχει το τραπεζικό σύστημα για τους αλληλόχρονους λογαριασμούς συν 0,25. Ενώ αν επιλέξουμε τις 72 δόσεις, είναι το επιτόκιο των αλληλόχρονων λογαριασμών συν 1,5 μονάδα. Συν 1,5% λοιπόν. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι το επιτόκιο κατά την άποψή μου, αλλά είναι η δυνατότητα που έχει ο πολίτης ή η επιχείρηση να καταβάλει τη δόση, και αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όσοι επιλέξουν να ενταχθούν. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι που έχει αυτή η ρύθμιση είναι ότι και σε περίπτωση που κάποιος πολίτης ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε αναστολή των αναγκαστικών μέτρων εισπραξής που έχουν ληφθεί από το δημόσιο, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει, που δεν υπάρχει στην πάγια ρύθμιση τώρα. Σταματάνε δηλαδή κατασχέσεις και πληστηριασμοί, λέτε. Ακριβώς. Για όποιον ενταχθεί. Ναι. Για όποιον ενταχθεί τώρα. Υπάρχουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, νεκρά διαστήματα κατά τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση. Ποια είναι αυτά? Είναι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα της 1ης Νοεμβρίου του 2021 και δεν είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει οι πολίτες άμεσα να τρέξουν μια πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεις, όπως επίσης και για οφειλές που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση και μετά, θα πρέπει είτε να πληρώνονται εμπρόθεσμα, είτε πριν αυτές καταστήνουν τις πρόθεσμες, να ρυθμιστούν σε 24 ή 48 δόσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, να τονίσουμε ότι ισχύει τόσο για το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο για χρέη προς την φορολογική διοίκηση, την εφορία, να το πούμε απλά, όσο για τον ΕΦΚΑ, αλλά και για τους Δήμους. Οι προϋποθέσεις επανένταξης είναι κοινές και για τους τρεις φορείς που είπαμε. Ναι. Όπως επίσης και η ρύθμιση των 36-72 δόσεων θα ισχύσει με τις ίδιες προϋποθέσεις και με τους ίδιους
και με τα ίδια επιτόκια και στους τρεις φορείς που αναφερθήκαμε πριν. Mm. Ποια είναι η πιο βασική προϋπόθεση? Η πιο βασική προϋπόθεση θα πρέπει για να ενταχθεί ένας πολίτης στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον έως 31 12 του 22. Mm. Και να μην χρωστάει ενδεχόμενα. Κοίταξε, αν δεν χρωστάς δεν έχει να ρυθμίσεις, να μην έχεις όφυλο. Μα ξέρετε, το διαβάζω πολύ συχνά και λέει η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά συνεπείς οφειλέτες και συγκεκριμένα εκείνους που κάλυπταν τις υποχρεώσεις τους προς τους Δήμους, ας πούμε. Προτού ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα δεν είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αφορά οφειλές προς Δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, αλλά για την ένταξη οι προϋποθέσεις είναι ότι ο οφειλέτης δεν πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και γι' αυτό σας ρώτησα, είναι δυνατόν? Την 1η Νοεμβρίου του 2021. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα αφήσει κόσμο εκτός ρύθμισης. Δεν πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές την 1η Νοεμβρίου του 2021, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει εξοφλήσει. Ό,τι δεν είχε εντάξει στις 120 δόσεις θα έπρεπε να είναι εξοφλημένο. Ό,τι δεν είχε ενταχθεί στις 120 δόσεις, οι 120 δόσεις να είχαν, πώς να το πω, να ήταν σε ισχύ την 31 δεκάτου του 2021 και όποιες άλλες οφειλές είχε να τις είχε ρίξει σε ενεργή ρύθμιση έως τότε. Αν αυτό τώρα στην Επιτροπή της Βουλής, γιατί είναι στη διαβούλευση των νομοσχέδιων και μάλιστα επειδή ως Ομοσπονδία είμαστε καλεσμένοι να συμμετέχουμε, είναι τα πρώτα πράγματα που θα αναδείξουμε. Αν αυτό δεν αναδιατυπωθεί, γιατί δεν θεωρώ το πνεύμα του νομοθέτη αυτό, αν αυτό δεν αναδιατυπωθεί θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος έξω, γιατί είχε μια οφειλή 10 ευρώ αρρύθμιστη την 1η Νοεμβρίου του 2021. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός της πολιτείας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το κρατάω αυτό και επειδή αυτό αναφέρεται και έτσι μπερδεύεται ο κόσμος πολύ περισσότερο και λέει ότι εδώ μάλλον κάποιος με κοροϊδεύει, μου κάνει πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και σας ρώτησα, κύριε Χριστοφοράκη. Τώρα, για να φύγουμε από αυτό, νομίζω ότι καταβάλλονται χρήματα για το Market Pass και πάμε στο Μάιο και με... Αν θέλετε, πριν φύγουμε, μια επιπλέον διάταξη που υπάρχει αφορά αρκετό κόσμο. Μέσα στο πολυνομοσχέδιο, δεν θα μπω στις εξειδικευμένες, μόνο σε αυτήν. Υπάρχει η πρόβλεψη για εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου εισοδήματος πολιτών και επιχειρήσεων, εφόσον αρχικές, όχι τροποποιητικές, αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που δεν έχουν υποβληθεί ή είχαν υποβληθεί εκπρόθεσμα, εφόσον ο φόρος εισοδήματος προκύπτει, είναι έως 100 ευρώ ή είναι μηδενικό το εκαθαριστικό ή πιστοτικό, κάνει να λάβει δηλαδή ο πολίτης χρήματα πίσω, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο πλέον και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές των πολιτών. Αφορά μια μεγάλη μερίδα πολιτών οι οποίοι εκπρόθεσμα υπέβαλαν τις δηλώσεις τους και έχουν πληρώσει είτε 100 ευρώ εφόσον δίνουν τα μισθωτή συνταξιούχη πρόστιμο, σταθελές πρόστιμο, είτε 250 ή 500 ευρώ σε περιπτώσεις που είναι επιχειρήσεις και προγραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχα. Και αυτό είναι σημαντικό και η διάταξη αυτή θα ισχύει πλέον και για τις επόμενες χρονιές, τις επόμενες χρονιές. Ωραία. Πάμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Market Pass από την μία. Έβλεπα τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών ότι μέχρι 15 Μαρτίου περίπου είχαν υποβληθεί 3 εκατομμύρια αιτήσεις, ότι είναι μια περίοδος που καταβάλλονται χρήματα. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι υπάρχουν νέες πληρωμές και για σήμερα 20 Νοεμβρίου και ότι πάμε στη δεύτερη τριμηνία δόση για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο στις 3 Μαΐου. Είναι αλήθεια αυτό για τον κόσμο που θέλει να το ξέρει? Να ξεκαθαρίσουμε, όσοι δεν έλαβαν χρήματα λοιπόν ενώ είχαν υποβάλει την αίτησή τους το προηγούμενο διάστημα, δεν έχουν λάβει τις δύο πρώτες δόσεις του Market Pass, τα χρήματα θα καταβληθούν σήμερα. Γιατί η αίτηση είχε υποβληθεί Φεβρουάριο είτε Μάρτιο, εφόσον είχε κάποιο πρόβλημα του Φεβρουαρίου δεν πληρώθηκαν, φαντάζομαι υπήρξε η διόρθωση, άρα λοιπόν μπορούν πλέον από σήμερα να κοιτάξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή την ψηφιακή την ΑΕΛ κάρτα, ούτως ώστε να δουν την καταβολή των χρημάτων.
Αυτό με βάση την ανακοίνωση του Υπουργείου. Θα μου πείτε σήμερα το πρωί, δεν είμαι σίγουρος, το απόγευμα και μετά φαντάζομαι και μέχρι αύριο το πρωί. Αρκεί όπως είπατε να διορθωθούν και στοιχεία και να έχουν κατά νου εκείνοι οι οποίοι διορθώνουν τα στοιχεία να υποβάλλεται και σωστά η αίτηση και να δουν τι γίνεται και να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης. Μην το κάνουν όπως το Fuel Pass 2, γιατί νομίζω ότι υπάρχει εκκρεμότητα για κοντά 600.000 κόσμο ακόμα. Υπάρχει εκκρεμότητα πολύ μεγάλη για το Fuel Pass 2. Θα θυμάστε και σε προηγούμενη κουβέντα μας για το Market Pass. Εγώ επιμένω και λέω ότι η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι προτιμότερη για όλους, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχεται η κατάθεση. Γιατί και για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, κύριε Χριστοφοράκη, να με συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν ειδοποιήσεις που λένε ότι, ξέρετε, βρίσκεται υπό επεξεργασία από το δικαιούχο ακόμα ο λογαριασμός αυτός, η ενίσχυση αυτή, το επίδομα αυτό, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Για το Fuel Pass 2 υπάρχουν, όπως το λέτε, 600.000 αιτήσεις ακόμα υπό επεξεργασία και δεν βλέπω και φως μετά από τόσο καιρό. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντηθεί στους πολίτες αυτούς γιατί δεν έλαβαν τα χρήματα. Εύχομαι να μην δούμε το ίδιο και στο Market Pass. Όμως επειδή πάρα πολλοί πολίτες προκειμένου να έχουν το όφελος του 20% ή αν θέλετε να αποφύγουν το πέναλτι του 20% στη μείωση εφόσον επιλέξουν τραπεζικό λογαριασμό, επιλέγουν την Aisle κάρτα. Δεν ξέρουν όμως να τη χρησιμοποιήσουν ή τα κινητά τους δεν έχουν την εφαρμογή τους ώστε να ενεργοποιηθεί. Σε όλους εγώ πρότεινα την πιο safe μέθοδο της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό. Τώρα, μάλιστα. Από εκεί και εν πάση περιπτώσει να το παρακολουθούν. Θα υπάρξουν, να πούμε ότι τεχνικά ζητήματα και διορθώσεις μπορούν να γίνουν στην πλατφόρμα έως και 31 Πέμπτου. Mm-hmm. Για την επόμενη πληρωμή, το επόμενο τρίμηνο, στις 3 Μαΐου πλέον, με συγχωρείτε, στις 3 Απριλίου, θα γίνει η επόμενη πληρωμή για τα χρήματα που κάνει να λαμβάνουν οι δικαιούχοι του Market Pass για το τρίμηνο που έρχεται. Μάλιστα. Με τον χρόνο να τρέχει και να μας κυνηγάει και εμένα και εσάς, μια κουβέντα υπολογισμός δώρου με βάση τα 780 πλέον ευρώ, έτσι θα είναι? Ακριβώς όπως το λέτε, με την ανακοίνωση του νέου κατώτατου μισθού που διαμορφώνονται στα μεικτά 780, καθαρά 667 ευρώ, θα γίνει ο υπολογισμός του δώρου του Πάσχα και αυτό γιατί η νομοθεσία προβλέπει ότι το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται με το μισθό που λαμβάνει ο εργαζόμενος στις 15 Απριλίου. Ο νέος κάτωτος μισθός ισχύει από 1η Τετάρτου. Όσοι λοιπόν αμείβονται με βάση τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε κατώτατο μισθό, και θα πληρωθούν για το μήνα Απρίλιο με 667 ευρώ καθαρά, και το δώρο Πάσχα τους θα υπολογιστεί πλέον με τον νέο κατώτατο μισθό, που είναι, να υπενθυμίσουμε, το δώρο Πάσχα για όσους εργάζονται από 1η-1η έως 34η στην ίδια επιχείρηση, είναι το 50% του μισθού. Ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρει, να πούμε, και αυξήσεις σε περίπου 19 επιδόματα, επειδή πιέζει και ο χρόνος από ενδεικτικά το Ταμείο Ενεργείας, το επίδομα μητρότητας, τα επιδόματα που λαμβάνουν ως μισθό οι φοιτητές των ΕΠΑΣ στην πρακτική τους άσκηση, οι πρακτικές ασκήσεις διαφόρων σχολών που αμείβονται με το 80% του κατώτατου μισθού, το επίδομα των οικοδόμων, το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων. 19 είναι τα επιδόματα αυτά που προσαυξάνονται αντίστοιχα. Μάλιστα. Καθαρά 667 ευρώ για να ζήσεις με αυτή την ακρίβεια. Κύριε Χριστοφοράκη, μην πείτε τίποτα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.